Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Συνήθως ανεβάζω βίντεο μία φορά την εβδομάδα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε να τα πούμε γύρω στις 15 μέρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Λόγω της δουλειάς, έτσι, υπήρχε μεγάλη πίεση, δεν βρήκα το χρόνο και κυρίως τη διάθεση για να κάνω κάποιο βίντεο. Τώρα που τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, ήρθε η στιγμή για να κάνουμε το αγαπημένο μας ξύρισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε το σημερινό setup. Ξεκινήσω από το After Shave. Θα χρησιμοποιήσω Old Spice Waltham αγαπημένο. Τελειώνει κιόλας. Πινέλο Yankee συνθετικό 26άρι, αγαπημένο κι αυτό. Και αγαπημένο σαπούνι, καιρό έχω να το χρησιμοποιήσω, προβατάκι Hansinger. Και περάσουμε τώρα στην πρωταγωνίστρια του βίντεο, μια μηχανή που έχω από τις 25 Ιουλίου, απλά όπως είπα δεν βρήκα το χρόνο να κάνω βίντεο, έτσι λοιπόν την άφησα στην άκρη γιατί ήθελα να την δοκιμάσουμε, να τη δούμε μαζί. Όπως είδατε και στον τίτλο, είναι μια κινέζικη μηχανή, η Weidy. Δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι. Εγώ έτσι θα τη λέω. Διορθώστε με αν είναι λάθος. Weidy. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Κινέζικη όπως είπαμε. Την πήρα από AliExpress στα 10 ευρώ. Να τη δούμε λοιπόν. Έρχεται σε αυτό εδώ το κουτάκι. Μέσα περιέχει, ανοίγοντας βρίσκουμε αυτό το χαρτί όπου έχει τις οδηγίες και κάποιες άλλες πληροφορίες και θα περάσουμε στη μηχανή. Είναι αυτή εδώ, μια μηχανή τριών τεμαχίων στα 92 γραμμάρια, αρκετά βαριά, βέβαια το περισσότερο βάρος είναι στη λαβή. Η λαβή η οποία μου θυμίζει λίγο και τις καινούργιες της Gillette, μόνο που αυτή έχει αυτές τις ραβδώσεις ας πούμε σε όλο το μήκος της λαβής, ενώ η ζηλέτ δεν είναι έτσι, είναι περισσότερη λίγη και έχει μόνο πέρα στην κορυφή. Τριών τεμαχίων. Top cap base plate. Έχει εδώ πέρα στις άκρες αυτές τις προεξοχές. Θυμίζει πολύ την Razorock Tech που έχω. Πολύ ωραία σχεδίαση, πάρα πολύ ωραία σχεδίαση. Πάρα πολύ όμορφη μηχανή, αρκετά οικονομική όπως είπα στα 10 ευρώ. Έχει εδώ πέρα και το λογότυπο, γράφει Weighty. Ωραία, αν και λίγο βαριά για τα γούστα μου. Θα τη δούμε πως θα είναι στο ξύρισμα. Λοιπόν, και λεπίδες. Έρχεται με 5 λεπίδες, οι οποίες είναι χύμα μέσα στο κουτάκι που βλέπετε, Baili. Νομίζω ότι είναι η ίδια εταιρεία, δεν ξέρω, Baili, Weidy, είναι αυτές οι κινέζικες, βρίσκεις την ίδια δηλαδή μηχανή, μπορεί να τη βρεις να γράφει Baili. Θα δοκιμάσω, λέω να δοκιμάσω μία από τις λεπίδες, να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, pre-save, εδώ και καιρό δεν κάνω. Λοιπόν, βρέχω το πρόσωπο και πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Να φορτώσουμε τη μηχανή. Τριών τεμαχίων, όπως είπαμε. Τη μηχανή την πρωτοείδα σε κάποιο από τα βίντεο του Δημήτρη, του Άρχοντα την Αγγλία. Είχα μπει να την παρακύλω και δεν έβρισκα μία πανομοιότυπη, δηλαδή είχε ακριβώς το ίδιο σχήμα, μόνο που από κάτω ήταν διαφορετική, δεν είχε δηλαδή αυτό το top cap. Το top cap ήταν όπως είναι οι περισσότερες μηχανές τριών τεμαχίων, είχε εδώ πέρα τα δύο πυράκια. Δεν μου άρεσε όμως, ήθελα ακριβώς να είναι έτσι, που είναι λίγα από κάτω δηλαδή και έχει μόνο το κεντρικό που βιδώνει
Έτσι έψαχνα αρκετό καιρό μέχρι που την πέτυχα και την παράγει. Λοιπόν, πάμε λίγο να τη φορτώσουμε. Έχει κάτσει αρκετά καλά. Φαίνεται αρκετά ήπια. Αρκετά ήπια. Η λεπίδα δεν περισσεύει από δεξιά-αριστερά. Έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Και μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ το σχήμα αυτής της μηχανής. Τις γωνίες που κάνει από εδώ πέρα και από εδώ. Και αυτό ότι δεν περισσεύει από πουθενά η λεπίδα. Πάρα πολύ όμορφη. Πάμε λοιπόν να τρίψουμε στο πρόσωπο το Halsinger σαστίκ. Έχω γένεια, ξέχασα να πω, αν δεν κάνω λάθος, 4 ημερών. Νομίζω ότι είναι αρκετό. Να βουτήξουμε το πινέλο. Πάμε. Αφρή παντού. Μάλλον πως δεν το στράγγιξα καλά και... Λοιπόν, θα ρω πως είμαι εντάξει. Σκουπίσουμε λίγο χεράκια και πάμε. UAD τριών τεμαχίων φορτωμένη με μία μπάιλι πρώτη χρήση και αυτή και η μηχανή πρώτη χρήση και πρώτη δοκιμή. Χάλσινγκ στο πρόσωπο για να δούμε. Αν και φοβάμαι λίγο τη λεπίδα, δεν ξέρω τι είναι καθόλου. Η γένεια είπαμε 4 ημερών. Πολύ ήπια, το καταλαβαίνεις από το πρώτο κατέβασμα. Για να δούμε. Τα ακούει ωραία όμως. Πολύ ωραία αίσθηση. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Η μηχανή φαινόταν ότι είναι ήπια, δεν έχει έκθεση, καμπυλώνει αρκετά και κολλάει πάνω στο base plate. Δεν έχει μεγάλη έκθεση, φαινόταν ότι είναι την λεπίδα. Φοβόμουν ότι άμα δεν έκοβε, αλλά μια χαρά τα πάει. Ούτε τράβηγμα ούτε τίποτα. Βοηθάει και το πρόβατο σίγουρα. Πολύ ωραία. Smooth.
Βέβαια εδώ πέρα, επειδή είναι πολύ ήπια και τα γένια μου είναι 4 ημερών, θέλει περισσότερα περάσματα για να τα πάρει. Είναι και για καθημερινό ό,τι πρέπει, που τη φαίνεται. Λαβή βολεύει πάρα πολύ. Ωραίο κράτημα. Μακριά βέβαια, εγώ θα την ήθελα λίγο πιο κοντή. Είναι στα όλη μηχανή στα 11 εκατοστά, αν δεν κάνω λάθος. Και λίγο πιο κοντούλα, αν ήταν 10 εκατοστά, θα ήταν λίγο καλύτερη. Πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμής. Πάμε και στο μουστάκι τώρα. Θα το δοκιμάσω και με μία πέρμα. Σίγουρα. Δυσκολεύτηκε τώρα λίγο στο μουστάκι των 4 ημερών. Έτοιμο. Το πρώτο πέρασμα τελείωσε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, να ξεπλύνουμε λίγο και περάμε στο δεύτερο και τελευταίο πέρασμα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο και τελευταίο πέρασμα. Για να δούμε τρόπος θα πάει που έχει φύγει και ο όγκος της τρίχας. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται καλύτερα τώρα. Και η λεπίδα αρκετά καλή. Να πω την αλήθεια, τη φοβόμουν κιόλας. Και δεν είχα και εδώ τριγύρω φέρει καμία ανάσιτη, καμία πέρμα σάρ. Δεν το σκέφτηκα. Για να την αντικαταστούσα σε περίπτωση που είχα πρόβλημα, αλλά τελικά εντάξει, μια χαρά. Τη βρίσκω και πιο καλή από την Κινέζη και την άλλη που είχα δοκιμάσει όταν είμαι στην Ινξή. Αυτή μου αρέσει πιο πολύ.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Πολύ ωραίο ξύρισμα. Οπό, τέλεια. Τέλεια. Απολαυστικότατο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ξεπλένω και επιστρέφω για το τέλος. Λοιπόν, τέλειο αποτέλεσμα. Ωραία τη λοσιόν. Old Spice Wolfram, όπως είπαμε. Μπόλικο, πρώτη δόση. Λοιπόν, σε αυτό σημείο νιώσα ένα τσούξιμο. Δεν βλέπω κάτι βέβαια. Κατάλαβα τίποτα. Ωρε φίλε. Αυτό το Old Spice δεν ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ. Έχει μείνει λίγο ακόμα. Α, τέλειο. Λεμονάτο, ωραίο. Ρεστικό. Άψογο. Και να βάλω και λίγο μπάλμ. Να βάλω και λίγο μπάλμ. Τι να βάλουμε. Να βάλω έτσι λίγο κάτι ιδιαίτερο να μην χάσω τη μυρωδιά από το Old Spice. Νοξίμα. Καλό. Καιρό έχω να βάλω. Λοιπόν, έτσι λιγάκι. Τέλεια. Άψογο, απολαυστικό, χαλαρωτικό ξύρισμα. Ωραία. Τέλεια. Με τις υγιές μου λοιπόν. Αυτά. Να πούμε τώρα δύο λόγια για τη μηχανή. Λοιπόν, η μηχανούνα μας. Weighty. Τριών τεμαχίων. Το βάρος, όπως είπαμε, είναι στα 92 γραμμάρια, μήκος 11 εκατοστά. Πολύ όμορφη μηχανή. Εμένα τουλάχιστον σχεδιαστικά μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν και ο λόγος που την πήρα. Πολύ ήπια μηχανή. Όσοι προτιμούν τις επιθετικές και κάνουν ξύρισμα, ξέρω εγώ, μία φορά την εβδομάδα και έχουν γένεια περίεργα, δεν τη συστήνω. Δεν θα μείνουν ευχαριστημένοι σίγουρα. Εμένα μου αρέσουν οι ποιες μηχανές. Εντάξει, η γένεια 4 ημερών νομίζω ότι ζορίστηκε λίγο, αλλά για καθημερινό ξύρισμα είναι ότι πρέπει. Οικονομική, στα 10 ευρώ τη βρήκα. Βγαίνει επίσης Gunmetal, Rose Gold και σε αυτό εδώ. Και όπως είπα, μπορείτε να τη βρείτε, πρέπει να την ψάξετε λίγο. Γιατί συνήθως όταν κάνεις αναζήτηση βγαίνει σχεδιαστικά το ίδιο, ίδιο σχέδιο έχει κεφαλή, μόνο που είναι έτσι όπως είναι αυτή εδώ πέρα. Τώρα έχω πάρει τη ζηλέτα εδώ πέρα που βρήκα. Ο τρόπος δηλαδή που μπαίνει η λεπίδα είναι αυτός, έχει τα δύο πυράκια, ενώ αυτή είναι διαφορετική, όπως είπαμε, έχει τις ακίδες αυτές που εξέχουν, όπως είναι και η Gillette Tech. Δεν ξέρω πώς θα κάθεται, αν είναι διαφορετικός ο τρόπος που
Μπαίνει η λεπίδα με τα πυράκια, αν θα έχει την ίδια εφαρμογή, δεν το γνωρίζω. Εγώ επέλεξα αυτή την έκδοση γιατί μου άρεσε εμφανισιακά. Όπως είπαμε, είπε αμηχανή για καθημερινό ξύρισμα, δεν είναι για γένεια πολλών ημερών. Τώρα βέβαια πιστεύω να αποκτήσει λόγω έτσι, εμφάνισης, ας την πάρει. Πάρα πολύ όμορφη και οικονομική μηχανή. Αυτά. Ακόμα ένα βίντεο έφτασε στο τέλος. Μέχρι το επόμενο, εύχομαι σε όλους να είστε καλά και να έχετε απολαυστικά ξυρίσματα. Γεια χαρά!